Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε το τελικό κείμενο της ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Το ψήφισμα κόλαφος της 7ης Φεβρουαρίου για την χώρα μας περιλαμβάνεται στα άκρως ανησυχητικά ευρήματα της Επιτροπής, με την εισηγήτρια της έκθεσης, Ολλανδή Ευρωβουλευτή Σόφι Ιντβελτ, να υπογραμμίζει πως το θέμα δεν είναι πολιτικό αλλά ουσιαστικό και να επιμένει πως η ελευθερία του τύπου και το κράτος δικαίου είναι πυλώνες και προαπαιτούμενα για την Ευρώπη, με την οποία τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εναρμονίσουν. Στο Στρασβούργο για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις εβδομάδες η χώρα μας βρίσκεται έκθετη αναφορικά με το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Μετά το ψήφισμα κόλαφο της 7ης Φεβρουαρίου για τη χώρα μας, τα στοιχεία που η Επιτροπή επέλεξε να εντάξει στο τελικό της κείμενο που θα αποσταλεί στην Κομισιόν είναι και πάλι άκρως ανησυχητικά. Η έκθεση της Ευρωβουλής περιλαμβάνει πολλά και ανησυχητικά στοιχεία για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, λέγοντας συγκεκριμένα ότι δέχεται πολιτικές πιέσεις στην προσπάθειά της να ρίξει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ολλανδή Ευρωβουλευτής και η εισηγήτρια για το κράτος δικαίου Σόφι Ιντβελτ έκανε ειδική αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών. Just today, one year after the train crash at Tempe in Greece, I think we can see how, you know, how corruption may actually literally kill. Η Ευρωβουλευτής που ανήκει στην Ευρωομάδα των Φιλελεύθερων στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε πριν τη σημερινή Ολομέλεια, επέμεινε πως οι οικονομικές κυρώσεις δεν είναι εκτός κάδρου. The whole idea was to have the same standards applying to all the member states. So the Commission should be very careful not to politicize this question. Από εχθές η Ευρωβουλή έχει υπερψηφίσει και το νέο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις στρατηγικές αγωγές, τα λεγόμενα slaps, κατά δημοσιογράφων, με το πλαίσιο να είναι άκρος αυστηρό. Από σήμερα ο κύριος Δημητριάδης θα πρέπει να κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, γιατί οι καταχρηστικές και εκφοβιστικές αγωγές του στην Εφημερίδα των Συντακτών και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά την ψήφιση της αντισλαπ οδηγίας από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν συνέπειες. Σύμφωνα με την οδηγία, μετά από μια καταχρηστική αγωγή, το δικαστήριο θα υποχρεώνει τον ενάγοντα να καλύπτει τα δικαστικά έξοδα, μεταξύ άλλων για τη νομική εκπροσώπηση του εναγόμενου, καθώς και να καταβάλει αποζημίωση στο θύμα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου και ο άνθρωπος που είχε την πολιτική ευθύνη της ΕΥΠ την περίοδο των υποκλοπών έχει μηνύσει δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, διεκδικώντας αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.